ότι αυτή η δυναμική έχει αυξηθεί. Συμβαδίζουν όμως, δηλαδή στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, ποιος ήταν ο υποψήφιος, δεν θυμάμαι, υπήρχε υποψήφιος του με το ΣΥΡΙΖΑ και πόσο πήρε και πόσο ήταν η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Ήταν μια πολύ, μια πολύ ξεχωριστή και στενάχωρη ιστορία, γιατί είχαμε έναν υποψήφιο εξαιρετικό, έναν άνθρωπο διαμάντη, τον Νίκο Λεγάκη, που όμως στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου έφυγε από τη ζωή. Και αυτό ήταν βέβαια που ήταν από τα καθόρισε από τα πράγματα. Από τα, συγγνώμη για την έγκρα, τα περίεργα, από τα παράξενα, από τα τραγικά της προεκλογικής εκστρατείας. Και ήταν μια... μέσα στις εκλογές. Ήταν επίσης μια συσπήρωση τότε γύρω από έναν άνθρωπο που με κέντρο τα Καμίνια είχε στείλει ένα μήνυμα πολύ ξεχωριστό σε όλο τον Πειραιά, γιατί ήταν ένας άνθρωπος Πειραιώτης με διαδρομή πολύ σπουδαία, γιατρός, ήταν ο Άλμπερτ Σβάιτσερ της Ελλάδας, ο Νίκος Λεγάκης. Πείτε μου κάτι τώρα. Αν πάρετε όμως αυτό το ποσοστό, θα πάτε στο δεύτερο γύρο. Φυσικά. Αν πάρετε του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Καταρχήν και βλέπουμε μετά. Μετά δεν θα είναι, σας ψηφίσουν και οι του... Δεν είναι μόνο το ποσοστό των εκλογών, δεν είναι μόνο η δυναμική, είναι μια πολύχρονη δουλειά εκατοντάδων ανθρώπων στον Πειραιά που συστηματικά παρεμβαίνουμε στην πόλη και έχουμε γράψει ιστορία 16 χρόνια που κανείς άλλος δεν το έχει κάνει. Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και πραγματικά στηριγμένοι σε αυτό διεκδικούμε αξιόπιστα την πόλη, έχουμε γνώση και ξέρουμε τον Πειραιά νομίζω καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Αυτό το πείραμα, διότι από πολλούς θεωρείται πείραμα που έχει επικεφαλής τον κύριο Μόραλη, πώς το βλέπετε εσείς? Γιατί δεν είναι. Ο Μιχαλολιάκος είναι ένας υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δρίτσας είναι ένας υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι λίγο, ας πούμε, μέσα σε ένα σκηνικό που το καταλαβαίνουμε. Την ιστορία του Μόραλη. Ο οποίος αυτοπροσδιορίστηκε ως ο κεντροαριστερός. Ναι. Αυτό το ψηφοδέλτιο συσπηρώνει ό,τι πιο φθαρμένο και παλιό έχει ο Πειραιάς. Και στην αυτοδιοίκηση και στους πολιτικούς μηχανισμούς του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο συμβαίνει και με το ψηφοδέλτιο του κ. Μιχαλολιάκου, δηλαδή. Είναι δύο μνημονιακά ψηφοδέλτια, νεοδημοκρατικά ή νεοδημοκρατικο-πασοκικά. Ναι. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, γιατί βγαίνουν κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν κάθε δικαίωμα, αλλά και ο εργάτης έχει, και ο γιατρός έχει, και ο επιστήμονας έχει, και ο έμπορος έχει να θέσει υποψηφιότητα. Με μια προϋπόθεση, ότι έχει ασχοληθεί με την πόλη, έχει ενδιαφερθεί για την πόλη, έχει συμμετάσχει στις διαδικασίες της πόλης. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο με μόνη την επιχειρηματική ιδιότητα να διεκδικείται εκπροσώπηση. Αυτό νομίζω ότι γεννά νέα δεδομένα και ελπίζω να μην γενικευτούν σε άλλες χώρες που γενικεύτηκαν, που πραγματικά εμφανίστηκαν, κλασικό παράδειγμα ο Μπερλουσκόνη στην Ιταλία, όχι μόνο απέτυχαν, αλλά οδήγησαν και εκεί σε μεγάλη οικονομική κρίση. Εντάξει, αλλά χθες ο Μαρνάκης είδα, συνέντευξε εγώ, που έλεγε ότι άμα ήθελα να είμαι Μπερλουσκόνη, παιδιά, θα έκανα ένα κόμμα, δεν για την άλλη καλή, παρά να είμαι υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο για να βοηθήσει τον Πειραιά. Δεν είμαι από αυτού που θέλω να κάνω εύκολε αναλογίε και εύκολε ταυτίσει. Λέω μόνο ότι δεν είναι δυνατόν η πολιτική να υποβαθμίζεται, οι δεσμεύσεις, οι πολιτικές και το πρόγραμμα δεν είναι μόνο ένα φυλάδιο που βγάζουμε πρώτων εκλογών, είναι μια πορεία ζωής και συλλογική, δηλαδή, και ατομική. Δηλαδή ο Μαρινάκης, εσείς θεωρείτε ότι ο Μαρινάκης είναι κάνει κουμάντο στο Μόραλη το συνδυασμό? Το λέει όλος ο κόσμος. Ναι, εντάξει, δεν το λέω εγώ. Είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, είναι Πειραιώτης, ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μόραλης δεν είναι. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είναι... Ο Μαρινάκης, αν κάνει κουμάντο, πες ότι κάνει κουμάντο, έχει κάνει κακό στον Πειραιά? Δεν έχει κάνει τίποτα στον Πειραιά, είναι αδιάφορος για τον Πειραιά? Δηλαδή, διότι εμείς τον είχαμε τον κύριο Μόραλη εδώ πέρα, ο οποίος λέει, με συγχωρείτε, έχω και τρεις εφοπλιστές, κακό είναι για τον Πειραιά. Μια χαρά, θα βοηθήσουμε. Όχι. Τίποτα δεν είναι κακό. Μπορούσαν όμως να είχαν ήδη βοηθήσει ώστε ο ισχυρισμός αυτός να έχει αξιοπιστία. Στον Πειραιά, εχθές είχα μια συζήτηση με ένα νεαρό κορίτσι που
που σπουδάζει στις σχολές εμπορικού ναυτικού. Πρέπει να κάνει την πρώτη της πρακτική άσκηση μέσα σε ένα πλοίο. Δεν μπορεί να βρει θέση στο πλοίο να κάνει την άσκησή της. Και αυτοί που είναι και επιδοτούμενοι κιόλας. Η ανεργία των ναυτικών είναι στα ύψη στον Πειραιά. Η πόλη της ναυτοσύνης πάβει να είναι πόλη των ναυτικών. Αυτά πρέπει να έχεις δώσει δείγματα γραφής, συμπεριφορές για το πώς βλέπεις τον κοινωνικό σου ρόλο. Ναι, ένας δήμαρχος όχι ως κάνει, φιλανθρωπία, δεν μπορεί να κάνει όχι ως χορηγία. Ένας δήμαρχος όμως δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα ένας δήμαρχος για αυτά. Ένας δήμαρχος μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από ό,τι κάνει ανεργία, τώρα. Λέω και για όλα αυτά. Για την ανεργία λέω και για όλα αυτά. Για την είναι ανεργία μπορεί να οργανώσει παραγωγικές δυνάμεις της πόλης που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αμηχανία, ο εμπορικός κόσμος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, σε συνεργασία με προγράμματα τα οποία υπάρχουν και με αξιοποίηση με βάση τη γνώση και την προετοιμασία. Και μπορεί πραγματικά να βοηθήσει πάρα πολύ. Υπάρχουν δήμοι σε άλλες χώρες της Ευρώπης που με μια συστηματική παρέμβαση ανέδειξαν πλεονεκτήματα συγκριτικά που έχει η τοπική οικονομία και η τοπική κοινωνία, τα οποία δεν φαινόντουσαν από την πρώτη ματιά. Ο Δήμος μπορεί να είναι ο συντονιστής τέτοιου είδους δράσεων και εμείς ήδη πολύ καιρό τώρα. Μα ήδη το κάνετε και τα δρομολογούμε και το κάνουμε ανεξάρτητα αν είμαστε. Καταλαβαίνω είμαστε. Λοιπόν ότι αυτό που είπε χθες ο Μαρινάκης, ότι που είπε πάρα πολύ καλά λόγια για εσάς και είπε ότι εν πάση περιπτώσει, εάν το δίλημα ήταν Μιχαλολιάκος ή Δρίτσας στο δεύτερο γύρο, εγώ θα ψήφιζα Δρίτσα, δεν το ανταποδίδεται με ευκολία κι εσείς. Δείτε, η εκλογική περίοδος έχει και παγίδες. Αν πρόκειται να συζητήσουμε για το δεύτερο γύρο τώρα, αυτό θα ήταν και είναι πάντα ένα λάθος και συνήθως ενέχει σκοπιμότητες ή μπορεί να κατηγορηθούμε για σκοπιμότητες. Καλύτερα να το αποφύγουμε. Τώρα, αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης, εγώ θέλω να τα εκλάβω ως μία ακόμα κατάθεση ενός κλίματος που υπάρχει στην πόλη του Πειραιά, που υπάρχει στην πειραϊκή κοινωνία, αποδοχής και ενίσχυσης του δικού μας μηνύματος. Αυτό ακριβώς είπε, ότι και ο Δρίτσας εκφράζει την αγωνία του για το μέλλον της πόλης και ασκεί κριτική κλπ. Και σε πολλά συμφωνούμε κλπ. Εάν πρόκειται γι' αυτό, ότι ο κ. Μαρινάκης συνταυτίζεται με ένα γενικότερο κλίμα που υπάρχει στον Πειραιά, τότε το αποδέχομαι και δεν έχω κανένα ο πρόβλημα. Ο κ. Μιχαλολιάκος ήταν αυτά τα χρόνια που περάσανε καλός ή κακός δήμαρχος? Ο Μιχαλολιάκος παρέλαβε μια τραγική κατάσταση που είχε αφήσει η προηγούμενη θητεία του κ. Φασούλα, που τώρα είναι με τον κ. Μόραλ. Και με την εμπειρία του, τόσα χρόνια πολιτικός, κατάφερε να ανασυντάξει σε ένα πρώτο επίπεδο μια διαλυμένη πόλη, λιβερή, μια διαλυμένη όπως την περιγράφεται. Σε κάποια πρώτα επίπεδα. Από εκεί και πέρα ανάλωσε όλο το δυναμικό, όλη του την ενέργεια σε ένα σχέδιο αυτοεπιβεβαίωσης. Δεν αφήνει πίσω κανένα σχέδιο για την πόλη ο κ. Μιχαλολιάκος και δεν αφήνει καμιά σιγουριά. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό, ξέρετε, για δημοτικές αρχές. Έργο δεν σημαίνει εργολαβία. Έργο δεν σημαίνει ατάκτως ερημένα διάφορες παρεμβάσεις. Έργο σημαίνει ένα σχέδιο με βάση την ιεράρχηση των αναγκών των λαϊκών γειτονιών. Εκεί δεν έχει να επιδείξει ο κ. Μιχαλολιάκος τίποτα. Πώς, λέει, τα καθάρισα. Παρέλαβα μια πόλη που είχε βουνά σκουπίδια. Εάν σας πάω σε γειτονιές του Πειραιά, κ. Καμπουράκη, θα αλλάξετε γνώμη. Ή θα σχηματίσετε την πλήρη γνώμη, πιο σωστά. Δεν είναι το ίδιο. Πράγματι, έχουμε ένα βελτιωμένο επίπεδο καθαριότητες, αλλά έχουμε και επιλεκτική προσέγγιση. Από εκεί και πέρα, δεν είναι αυτό μόνο. Η καθαριότητα είναι βασικό πράγμα. Καλά, πρέπει φυσικά, η πόλη να είναι καθαρή. Εμείς τα λέμε να λάμπει. Ναι. Και όχι μόνο να λάμπει, να είναι καθαρή, αλλά να είναι και φωτισμένη, γιατί ο κόσμος πληρώνει τα δημοτικά τέλη. Τα πληρώνει για αυτούς τους δύο λόγους. Για την καθαριότητα και τον φωτισμό. Πουθενά δεν υπάρχει φωτισμός, φαίνεται. Έχουμε πρόβλημα στο φωτισμό σε αυτή τη χώρα. Πειραιάς είναι πια σκοτεινή πόλη.
Μα και το ίδιο λέει και για την Αθήνα. Όλοι για τον Καμίλη αυτό του λένε. Και δημιουργείται μια αίσθηση. Γιατί και εκεί δεν έχετε λάμπες. Και εγκατάλειψη. Δεν έχετε λάμπες. Όπως... αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Είναι δυνατόν. Και δεν είναι μια πολυτέλεια. Ο φωτισμός συγκροτεί όχι μόνο την αίσθηση της πόλης, αλλά έχει μεγάλη σημασία και στο πόσο ασφαλής είναι η πόλη. Ασφαλώς, είναι θέμα ασφάλειας. Και από αυτή την άποψη, αυτά πληρώνει ο πολίτης. Πείτε μου κάτι. Ο δημότης, δημοτικά τέλη, το λέω και πάλι, πληρώνει για το φωτισμό και για την καθαριότητα. Ναι, είναι ναι. Τα ανταποδοτικά τέλη. Επομένως, πείτε μου κάτι. Δεν σηκώνει κουβέντα. Εάν υποθέσουμε ότι είστε δήμαρχος, με την ιστορία του λιμανιού και της ιδιωτικοποίησης, τι θα κάνετε? Επειδή εσείς είστε αναμφανδόν εναντίον. Δηλαδή, καθέτος και οριζοντίος, διαγωνίος κτλ. Είναι όλος ο Πειραιάς. Αυτό που συμβαίνει στον Πειραιά αυτή την περίοδο, αναφορικά με το σχέδιο της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ, της πλήρης ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ, είναι πρωτοφανές. Δεν υπάρχει κλάδος, κατηγορία από τους εφοπλιστές, το Ναυτικό Επιμελητήριο, την Ένωση Ακτοπλώων, μέχρι τους εργαζόμενους και τα εμπορικά επιμελητήρια, τα επιστημονικούς συλλόγους, τους πάντες, που να μην είναι αντίθετοι. Όλος ο Πειραιάς. Και δεν είναι αλήθεια πολύ λογικό. Δεν είναι αλήθεια ότι δόθηκε μια άλλη πνοή, δηλαδή, στο λιμάνι? Όχι, όχι, μην το μπερδεύουμε. Εδώ είναι δρομολογημένο ένα σχέδιο, το 67% των μετοχών του ΟΛΠ να περάσει στα χέρια ενός ολιγοπολίου. Ενός μονοπωλίου, θα έλεγα. Αφού διαγωνίζονται πελώριοι, όμιλοι, γροθοκοπούνται τώρα, ψάχνουν να πάρει. Σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη περισσότερο, δεν υπάρχει λιμάνι που να μην είναι σε δημόσιο έλεγχο και με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης τις περισσότερες φορές. Είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα το λιμάνι του Πειραιά, που δεν είναι ένα λιμάνι κάπου αλλού, είναι πόλη λιμάνι. Πόλη λιμάνι, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι, σκεφτείτε ότι το λιμάνι του Πειραιά, όταν πρωτοσυγκροτήθηκε με τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους, συγκροτήθηκε ως δημοτικό λιμάνι. Τη διοίκηση του λιμανιού την είχε ο Δήμος Πειραιά. Και σιγά σιγά, εν πάση περιπτώσει, απέκτησε τη δική του αυτοτέλεια. Πάντως, από ό,τι λένε, δεν μπορεί να ξεχωριστεί το χρόνια, λιμάνι από την πόλη. Πριν 4 χρόνια, πριν 5 χρόνια, το λιμάνι του Πειραιά ήταν ένα ανάμεσα στα 100 λιμάνια της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή ακούνε λιμάνι του Πειραιά τα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης και τρέμουν. Είναι πολύ ανταγωνιστικό. Ανεξάρτητα αν λέτε εσείς βοηθά τον κόσμο, δεν βοηθά τον κόσμο, έχουν γίνει πράγματα. Αυτό είναι η δικαίωση των δικών μας απόψεων. Πάντα εμείς αυτό λέγαμε, ότι το λιμάνι του Πειραιά έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα τεράστια. Αυτό γίνεται. Ακριβώς πρέπει. Ναι, αλλά με την ιδιωτικοποίηση ενός κομματιού του έγινε αυτό. Όχι. Μέχρι τώρα η ιδιωτικοποίηση, η παραχώρηση δηλαδή της προβλήτας 2 στο εμπορικό λιμάνι, στο Εικόνιο, όλες οι επενδύσεις υποδομών έχουν γίνει από το δημόσιο, από τον ΟΛΠ. Οι επενδύσεις που έκανε η εταιρεία που ανέλαβε, η Κόσκο συγκεκριμένα, δεν έχουμε πρόβλημα με τη συγκεκριμένη εταιρεία ή αν είναι Κινέζοι, Γερμανοί ή οτιδήποτε. Είναι κομμουνιστές, εντάξει. Δεν είναι αυτό. Έκανε επενδύσεις ανοδομών. Πρώην κομμουνιστές. Όχι, δα. Προσέξτε τη διαφορά. Οι επενδύσεις, για να μην αποπροσανατολιζόμαστε, οι επενδύσεις υποδομών είναι δημόσιες. Τα λεφτά τα έβαλε ο ελληνικός λαός για το εμπορικό λιμάνι του Πειραιά. Οι ανοδομές ήταν επενδύσεις της Κόσκο και μάλιστα χωρίς ελληνική προστιθέμενη αξία. Πελώροι, γιατί ήρθαν όλες από την Κίνα. Εκείνοι οι πελώροι, οι γερανοί που δεν υπάρχουν άλλοι. Οι γερανογέφυρες είναι επενδύσεις ανοδομών. Ναι, αλλά αυτές είναι που φέρνουν την προστιθέμενη αξία και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού. Ξέρετε. Αυτό το βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού, που ήταν κάτι που θα μπορούσε και το είχε προγραμματίσει να το κάνει ο ΟΛΠ. Όταν ταξίδεψε τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην Κίνα μαζί με Έλληνες οφείλοντες. Θα γινόταν και χωρίς την Κόσκο, λέτε. Μπορούσε να γίνει και χωρίς την Κόσκο. Τώρα που αποκτά τεράστια νέα δυναμική το εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, επειδή τελειώνει το έργο της υδροδρομικής γραμμής Θριάσιο-Εικόνιο και τα εμπορεύματα θα μεταφέρονται 8 μέρες νωρύτερα στο κέντρο της Ευρώπης από ότι αν πηγαίνανε γύρω-γύρω. Και αυτό δημόσια επένδυση είναι του ΟΣΕ. Η γραμμή Θριάσιο-Εικόνιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει, θα το δούμε. Δεν πρέπει να καλλιεργούμε μύθους. Να ρωτήσω κάτι. Η οικονομία έχει δυναμισμό και η ιδιωτική και η δημόσια. Πρέπει να μπορούμε να βρίσκουμε τους τρόπους
να εξασφαλίζουμε στο δυναμισμό της οικονομίας και της παραγωγικής συγκρότησης όφελος για το σύνολο της κοινωνίας και όχι για λίγους. Ωραία. Αυτό πείτε μου κάτι τώρα. Εμείς πάντα νόημα. Το ρωτάμε και ποτέ δεν παίρνουμε απάντηση, αλλά το ρωτάμε, ας πούμε. Ε? Αν δεν μπείτε στο δεύτερο γύρο. Μα το ρωτήσαμε προηγουμένως. Για το δεύτερο γύρο. Ας το προς το παρόν. Το ρώτησε, γιατί σταμάτησε το μυαλό μου. Σα ρώτησε τέτοιο πράγμα. Συγγνώμη, γιατί θα αρχίσει και να σηκώνει εμένα. Έγινε αμέσω. Το ρώτησα έμεσα, λέει ο Μαρινάκης, είπε θα ψηφίσει εσένα στο, αν μπει στο δεύτερο γύρο. Εσύ λες το ίδιο. Και λέει ο Θοδωρής, άστα αυτά προ το παρόν. Πρέπει να πάρω χάρτη. Λόγω τιμή. Όχι, όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι το ρώτησα λίγο έμεσα. Αλλά έπρεπε να το καταλάβω. Η συζήτηση του δεύτερου πάντοτε. Ήμουν νιός και γέρασα, πώς να το πω. Ναι. Έχω κάνει πάρα πολλές εκλογές. Εντάξει, όμως έχει ένα ενδιαφέρον να μας λέγατε που πιο κοντά, λίγο πιο κοντά είστε στο Μόραλ ή στο Μιχαλολιάκο. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Μα οι εκλογές. Ο Μαρινάκης είπε, είναι πιο κοντά σε εσάς. Δεν μπορώ να σας πω με, σε βαθμό που υπάρχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον ότι όταν έχουμε ένα τόσο συγκροτημένο αυτοτελές πρόγραμμα και μια τόσο αυτοτελή πορεία. Και πολιτική και αυτοδιοικητική, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τώρα με υποδεκάμετρα σε ποιο σημείο λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, προς Θεού. Και έχει σημασία, γι' αυτό γίνονται οι εκλογές, η πειραϊκή κοινωνία και η ελληνική κοινωνία να έχει καθαρές προτάσεις και σε αυτές να δεσμεύονται οι υποψήφοι, οι δήμαρχοι, εάν γίνεται δήμαρχος, σύμβουλοι, όλοι. Εάν γίνετε δήμαρχος, επειδή τελειώνει και ο χρόνος, θέλω να μου πείτε ένα έργο, ένα όραμα που έχετε για τον Πειραιά. Προφανώς υπάρχουν πολλά, επιμέρους, μικρά, μεγάλα. Είναι πάρα πολλά. Υπάρχει κάτι που μπορείτε να πείτε ότι θα το παλέψετε να γίνει ένα μεγάλο έργο. Ένα μεγάλο έργο έτσι όπως ένα κάνουν, όραμα για τον Πειραιά, το διατυπώσω έτσι. Οι δήμαρχοι του Παρισιού δεν έχω να σας πω γιατί τα προβλήματα είναι πιεστικά το και επίγοντα. Και μεγάλα. Πρέπει να στηρίξουμε τις λαϊκές ανάγκες πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Από εκεί και πέρα μπορούμε πράγματι, έχουμε τη δυνατότητα στον Πειραιά να κάνουμε την πόλη μας πόλη με ενδιαφέρον. Πόλη που θα την επισκέπτεται ο κόσμος και θα μπορεί να κερδίζει από αυτή και να αισθάνεται την ανάγκη ότι είναι μια πόλη που του προσφέρει και που την αγαπάει. Ένας αυτό αντιμνημονιακός, και για τους ξένους. Ένας αντιμνημονιακός δήμαρχος, ας το θέσω έτσι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, δεν θα έχει συνεχείς τριβές με τη... αν μένει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, θα είναι μια χαρά. Εάν όμως δεν είναι, δεν θα έχει συνεχείς τριβές με την κυβέρνηση. Όχι, είμαστε πια στην κρίσιμη στιγμή που αυτές οι εκλογές και για τους δήμους και για τις περιφέρειες και για τις ευρωεκλογές έχουν ένα ενιαίο μήνυμα. Θα αλλάξουμε τις πόλεις μας, θα αλλάξουμε τις περιφέρειες, θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Και σε αυτήν την κατεύθυνση βαδίζουμε και νομίζω ότι το κάθε επίπεδο έχει ιδιαιτερότητα, αλλά η κεντρική κατεύθυνση για την ψήφο είναι ενιαία. Ο ελληνικός λαός περιμένει αυτή τη στιγμή για να ψηφίσει. Ωραία. Με πνεύμα αλλαγής. Πάντως ουδής έχει αμφισβητήσει ο κ. Δήτσης ότι ξέρει τα προβλήματα. Όχι, δεν χρόνια πειρότητα. Ασχολιόταν εδώ, το ότι ασχολείστε πάρα πολύ με τον Πειραιά και τα ξέρετε τα προβλήματα απ' έξω και να κατωτά. Νομίζω ότι μπορούμε υπεύθυμα να δηλώσουμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη της δημοτικής. Πόσους άντρες, πόσες γυναίκες έχει το ψηφοδελτίο, για να κάνουμε και την κριτική μας. Έχει 38%. Α, 38. Α, εντάξει. Ναι. Σου αφαίρεσε το επιχείρημα. Έχει, λοιπόν. Έχει 35% νέες υποψηφιότητες και νέους ανθρώπους που δεν έχουν ξανά συμμετάσχει και είναι ένα ψηφοδέλτιο της κοινωνίας του Πειραιά. Ωραία. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Συνέχεια. Καλή λοιπόν, σας μέρα. Πάμε γρήγορα, διάλειμμα. Και πάλι είναι η κοινωνία ώρα Μέγκα. Ο κύριος Ανδρέας Παπαμιμίκος, γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, είναι εδώ κοντά μας.